Hello φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Και σήμερα έχουμε ένα Redstone tutorial, το οποίο θα είναι γιόλο tutorial στην ουσία. Μπήκα χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θέλω να φτιάξω, αλλά στην πορεία ότι σκέφτηκα ότι ίσως είναι καλό να σας να μάθουμε να φτιάχνουμε καμιά παγιδούλα εδώ παρέα. Δεν έχω ακόμη κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου, αλλά θα το βρούμε στην πορεία. Και αυτό είναι το Skype. Fuck. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Κοίτα, αυτό που θέλω να φτιάξω θέλει λάβα. Τι άλλο? Όχι, fire charge δεν θα... Μισό λεπτάκι, παιδιά, κλείνω το Skype και έρχομαι. Και επανήλθαμε. Λοιπόν, θα φτιάξουμε... Θα φτιάξουμε παγίδα με λάβα. Ναι, νομίζω είναι καλή ιδέα μου. Φτιάξουμε παγίδα με λάβα. Θα χρειαστούμε redstone, θα χρειαστούμε... Να το κάνουμε pressure plate. Ή να το κάνουμε... Σκέφτομαι να το κάνουμε pressure plate. Καλά, εγώ θα βάλω και tripwire. Μήπως το κάνουμε με τρυπάκι. Μια πόρτα. Θα κάνουμε, ναι, με λάβα. Ναι, είναι καλή φάση λάβα. Repeater. Ωραία. Κοιτάξτε, οι παγίδες αυτές συνήθως που φτιάχνω προϋποθέτει να η βάση σας να είναι... πώς θα το πω? Η βάση σας να είναι υπόγεια. Σε υπόγειες βάσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα, γιατί κρύβεται πιο εύκολα το μηχανισμό. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Με πιάνετε πολύ, γιατί εντάξει τώρα δεν κάνει. Λοιπόν, να την κάνουμε 3 block. Παγίδα. Όχι, θα γίνω κακός. Θα την κάνω παραπάνω. Θα γίνω πολύ κακός. Ωραία. Οπ, όχι, εκεί. Όχι. Εκεί. Όχι, εκεί. Εκεί. Έλα. Εκεί. Ωραία. Σπάω από πίσω 2 μπλοκάκια. Όπα. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή απλή λογική, λίγο redstone να ξέρετε. Είναι πάρα πολύ απλή κατασκευή. Τώρα και εμένα, ό,τι μου έρχεται αυτή τη στιγμή, δηλαδή δεν το έχω ψάξει το θέμα. Και με τις παγίδες, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πολύ ασχοληθεί. Δεν μου χρειάστηκε, όπα, λάθος, έτσι. Δεν μου χρειάστηκε ακόμα. Τώρα αν θέλουμε να κάνουμε καμία φάρσα σε κάποιον. Μπαραμπαμπαμ. Ωραία, καλά μέχρι εδώ. Να το κάνουμε να ανοίγει σαν φερμουάρ. Ναι, μπορούμε. Να ανοίγει από πάνω προς τα κάτω ή από κάτω προς τα πάνω. Από κάτω προς τα πάνω θα ανοίγει. Οπότε εδώ έτσι, εδώ έτσι, εδώ έτσι και εδώ έτσι. Ωραία. Και εδώ το ίδιο. Ένα τικ εδώ, δύο τικ εδώ, τρία τικ εδώ, τρία είπαμε, τέσσερα εδώ. Ωραία. Ωραία, παιδιά. Ωραία. Πολύ ωραία. Redstone, εννοείται. Και όσοι δεν το γνωρίζετε, αυτό είναι το texture pack, το rebel pack, ας πούμε. Το οποίο θα το δώσουμε σύντομα, μόλις τελειώσει η κατασκευή του, μόλις ολοκληρωθεί. Γιατί τώρα είναι, να το πω, beta. Μπορούμε να το πούμε και beta, μάν μου. Είναι beta ακόμη το texture pack. Οπότε σκέφτομαι, αν είστε καλά παιδιά, να σας το δώσω. Like στα βίντεο, εννοείται. Share. Και σύντομα θα γίνει δικό σας. Εδώ πέρα γλιτσάρει λίγο. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί, μάνι μου. Εδώ εννοείται καλά, εδώ όχι. Θα το ψάξουμε και θα το... Θα το σενιάρω. Ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβαρμενίζουμε, μάνα. Ή στραβή είναι βάρκα, μάλλον. Ή στραβαρμενίζουμε. Αν βάλουμε τώρα ένα pressure plate για να κάνουμε κάποια τεστ.
Λοιπόν, δεν σας εξηγώ τι κάνω, είναι προφανές το τι κάνω. Απλά... Τώρα, εμείς το θέλουμε όμως κλειστό. Άρα εμείς το θέλουμε έτσι και οπότε το θύμα έρχεται και πατήσει εδώ πάνω. Μάνα μου, πούλο. Ωραία, καλά είμαστε μέχρι στιγμής, οπότε τι κάνουμε τώρα. Σκάβουμε μερικά blocks κάτω. Και κάποια στιγμή θα φτιάξουμε και παγίδα με TNT, παιδιά. Που είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί ό,τι κάνει boom μ' αρέσει. Εντάξει, όταν το κάνετε σε survival δεν χρειάζεται να πάτε εκεί κάτω και να βάλετε τη λάβα, έτσι. Και καλό θα είναι να την κάνετε πιο βαθιά ακόμη τη λάβα, ώστε να μην ακούγεται. Έτσι, εγώ τώρα την έκανα σχετικά κοντά, ώστε να μας πάρει πάρα πολύ χρόνο. Ωραία, τώρα να δούμε το μηχανισμό ενεργοποίησης. Εμείς θέλουμε να είναι κλειστό το κύκλωμα που είναι ένα redstone torch. Redstone torch. Ωραία. Ένα redstone torch, άρα είναι κλειστό. Τώρα αν πάω και βάλω ένα pressure plate από πάνω και πατήσω, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Σωστά, σωστά. Δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Αυτό που πρέπει να γίνει για να... Εδώ πέρα έτσι και το σπάσω είναι η λάβα. Να σκεφτώ τώρα το μηχανισμό ενεργοποίησης λιγάκι. Θα βάλω από εδώ και από εδώ να βάλω repeaters. Βασικά εδώ και εδώ. Αλλά θα το σπάσουμε κι άλλο αυτό. Τι έκανα. Ναι, κάτι ξέχασα. Κάτι έχασα μάλλον αυτό. Ωραία. Σπάσουμε και αυτό. Α, όχι βρε. Είναι απλό ρε χαζούλη. Καλά τώρα. Λοιπόν, βάζουμε ένα μπλοκ εδώ. Βάζουμε torch εδώ. Έχει εδώ torch. Να βάλουμε το torch, το βάλουμε και κάτω βασικά. Ωραία. Ή όχι, καλύτερα να το βάλουμε εδώ το μπλοκ αυτό. Το torch από εδώ. Και να κάνουμε ακριβώς το ίδιο και από αυτή την πλευρά. Εδώ. Torch. Redstone. Ωραία. Το κύκλωμα είναι κλειστό. Άρα εμείς θέλουμε να διακόπτει ενεργοποίηση αυτή τη στιγμή. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε νομίζω είναι μια redstone εδώ. Και... Αλλά πρέπει να το κάνουμε πιο βαθιά το κύκλωμα. True. Πρέπει να το κάνουμε πιο βαθιά. Πιο βαθιά, παιδιά. Γιατί εάν βάλω τώρα εγώ... δεν μπορώ να βάλω από πάνω block. Οπότε... Ίσως να γίνεται και αλλιώς. Ίσως να γίνεται και αλλιώς τελικά. Θα το δούμε τώρα, θα δούμε αν θα δουλέψει. Για να μας δίνει και μια κάποια καθυστέρηση. Δουλεύει. Δούλεψε, παιδιά. Μπορώ να βάλω τέρμα καθυστέρηση εδώ. Οπότε. Αλλά αυτό δεν μπορώ να το σκεπάσω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου τώρα. Θα προσπαθήσω να το καλύψω. Να το σκεπάσω, αλλά... Πάμε κάτω. Άρα τσάμπα αυτό το συστηματάκι. Θα το κάνουμε αλλιώς. Το κάνουμε πάρα πολύ αλλιώς όμως. Λοιπόν, εδώ κατεβαίνει η redstone. Κατεβαίνει και εδώ. Ε,
Block, block. Torch. Όχι, θα το ανάψει. Δεν ανάβει το κύκλωμα. Άρα πρέπει να τα πάμε όλα ένα μπλοκ πίσω. Άρα γαμώ το. Εδώ. Εκεί. Λοιπόν, παιδιά, sorry που δεν είχα κάτι στο μυαλό μου, οπότε είπα να αυτοσχεδιάσουμε λιγάκι. Απλά κάντε ό,τι κάνω, έτσι. Είναι ένα design το οποίο δεν το έχω ξανακάνει. Μου ήρθε. Βασικά δεν μου ήρθε καν. Οπότε καταλαβαίνετε. Block, block. Torch. Πάντα όλες οι κατασκευές μπορούν να γίνουν και λίγο compact, αλλά προς το παρόν δεν χρειάζεται. Τώρα γιατί μου βγήκε έτσι. Anyway. Ωραία. Καλύτερα ακόμα. Ενώνουμε αυτές εδώ τις πλευρές. Εδώ πέρα το ξαναβάζω όλα τα blocks που υπήρχαν. Οπότε, αρχίζουμε και κλείνουμε. Μπορούμε να βάλουμε δύο εδώ. Βάλουμε pressure plates εδώ. Ωραία. Αλλά εμείς θέλουμε να είναι πιο κοντά ακόμη στην παγίδα και να γίνει η ζημιά. Λοιπόν, όμως τώρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί έχουμε τη λάβα εδώ. Α, όχι, η λάβα δεν μας ενοχλεί. Ωραία. Να βάλουμε redstone. Βάλουμε redstone εδώ. Ωραία. Καλά μέχρι εδώ. Πολύ ωραία. Δηλαδή, θέλουμε ο διακόπτης να είναι όσο πιο κοντά στην παγίδα γίνεται. Και αυτό γιατί? Για να μην έχει περιθώριο αντίδρασης ο κλέφτης ή οτιδήποτε είναι αυτός που προσπαθεί να μπει στην παγίδα μας, στη βάση μας τέλος πάντων. Και θα το κάνουμε έτσι. Για να δοκιμάσουμε και το tripwire, μήπως είναι καλύτερο ακόμα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να κλείσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ πάνω δεν μπορούμε να βάλουμε, πρέπει να γίνει πιο βαθιά η κατασκευή. Γι' αυτό σας λέω ότι η βάση πρέπει να είναι υπόγεια. Ναι, πάτησα το. Ναι, εδώ πέρα δεν μπορώ να το κλείσουμε, είπαμε. Δεν το κλείνω. Εντάξει, καλέ μη βαράς, πω. Αμέσως. Είδατε, το έκλεισα και παρεξηγήθηκε. Οπότε αυτό το μηχανισμό μπορείτε να το κρύψετε πάρα πολύ εύκολα. Αν είστε σε υπόγεια βάση, τώρα μισό λεπτό για να τον καλύψω, για να δείτε πώς γίνεται. Πάει και αυτό. Τώρα αυτό, παιδιά, αν ήταν μέσα σε υπόγα, δεν θα φαινόταν τίποτα. Έτσι, υποθέτουμε πάντα τώρα ότι βρισκόμαστε σε βάθος, ώστε να μπορούμε να κρύψουμε πιο εύκολα τον μηχανισμό μας. Ό,τι κατασκευές κάνουμε στην επιφάνεια, μπορεί ο άλλος να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι ετοιμάζουμε βρωμοδουλειά. Μπορώ να σπάσω αυτό και να φτιάξουμε έτσι ένα υποτιθέμενο τουνελάκι. Να το κάνουμε λίγο στα γρήγορα. Ότι είναι ένας διάδρομος και καλά, ο οποίος μας οδηγεί κάπου. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, εμάν μου όλοι οι διάδρομοι κάπου οδηγάνε, αλλά εντάξει. Ωραία. Τι έχω κάνει εδώ, ναι, έλα. Να το σκεπάσουμε και από πάνω, έτσι, να κάνουμε, αφού το έχουμε κάνει που το έχουμε κάνει. Έλα, μερικές φορές είμαι πολύ πιο γρήγορος από το κλικ και δεν πιάνει. Εδώ. Έλα, ok. Αυτό είναι το τουνελάκι μας. Εδώ πέρα μπορούμε να κρύψουμε ένα tripwire. Πού το. Βασικά να το κάνουμε πρώτα με αυτά. Με τα pressure plate. Hey. Τι έχω κάνει, κάτι έχω κάνει εδώ. Α, ναι ρε, το έχω κάνει. Καλά. Καλά, μάν μου, το έχω κάνει αλλού για αλλού, έτσι. Από εδώ κάτω είναι το.
Switch. Ναι, εδώ, εδώ δουλεύει. Ωραία. Ωραία. Δηλαδή, τώρα πείτε ότι μπορούμε να βάλουμε και tripwire, αλλά θέλουμε, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο πρώτα. Είμαστε σε μία υπόγεια βάση, σκοτάδια. Πλούτς, 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 dead. Και κλείνει κιόλας και, εντάξει, αυτό το κλείσεις εννοείται. Αυτό το πάρα μπορούμε να το κλείσουμε. Αλλά ψοφάς και ξανακλίνει και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλά πεθαίνεις. Απλά ψοφάς, απλά είσαι νεκρός. Τώρα εγώ βέβαια, σαν καλός cheater. Fly mode enable. Τέλος πάντων, καταλάβατε περίπου τι και πώς. Αυτό ήταν μια παγιδούλα έτσι γιόλο. Και πάρα πολύ απλή στην κατασκευή της. Για να δούμε τώρα πώς μπορούμε να την κάνουμε να δουλέψει με tripwire. Γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερο, γιατί δεν φαίνεται πάρα πολύ εύκολα σε σχέση με το... με το pressure plate. Το pressure plate μπορεί να το δει ο άλλος, να υποψιαστεί και να μην πατήσει, να μην το περάσει. Ωραία. Άρα εδώ κάτω είναι η redstone, που σημαίνει ότι εμείς τι θέλουμε. Πρέπει να γίνει τελείως διαφορετική κατασκευή για tripwire. Αν θέλουμε να το κάνουμε tripwire, πώς μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό ήταν ο τρόπος, παιδιά, που δείξαμε πριν, ήταν με τα pressure plate, έτσι. Τώρα θα δούμε με το trip, με το trip, με το τρυπάκι. Σπάω, 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 σπάω. Τα σπάσαμε όλα. Όχι, αυτά να μας ενοχλούν. Λοιπόν, βλέπουμε την κατασκευή μας καταρχάς και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι θέλει. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω πως το βρήκα. Μισό λεπτάκι να κλείσω τις παλιές τρύπες. Ωραία. Εδώ. Redstone. Θα βάλουμε redstone και... να κλείσω λιγάκι αυτά εδώ, γιατί μπερδεύομαι όταν βλέπω πολλά ανοίγματα. Λοιπόν, τι κάνουμε. Εδώ έχουμε το tripwire. Εδώ και εδώ. Έτσι, ενωμένο. Οπότε, από πίσω του ή από πίσω του βάζουμε δύο blocks. Εδώ πέρα έχουμε ένα τέτοιο πράγμα, τέλος πάντων, και ένα torch. Αλλά δεν μας ανοίγει το τελευταίο, για κάποιον ηλίθιο λόγο. Δεν μας ανοίγει το τελευταίο. Νομίζω ξέρω γιατί γίνεται. Επειδή αυτό το torch ενεργοποιεί το πιστόνι. Ή επειδή το tripwire είναι... Πώς έχω κάνει κάποια βλακία με τα timings. Όχι, απολύτως καμιά βλακία. Όλα σωστά είναι. Απλά εγώ δεν ξέρω γιατί έχω κάνει, γιατί... Αυτό ξαναμπαίνει. Άρα κάτι γίνεται με το torch. Γιατί τώρα αν το κάνω με redstone, δουλεύει κανονικά. Άρα κάτι γίνεται με το tripwire και το torch. Κοίτα, μάν μου, άμα είναι και δυσκολεύεις τόσο πολύ, έχει και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν μανταρίνια. Εκεί. Εκεί.
πάλι εδώ το συγκεκριμένο. Αν του βάλω και αυτού καθυστέρηση 2, τικ. Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι το tripwire είναι ακριβώς δίπλα από το πιστόνι και το ενεργοποιεί. Μόνο αυτό μπορώ να σκεφτώ. Μισό λεπτά και να σπάσουμε τα αυτά. Και να το κάνουμε πιο εδώ, ρε μάνα μου. Αυτά γιατί τα σπίσα. Λοιπόν, παιδες μου, βρήκα πως θα το κάνουμε. Μισό λεπτάκι να κλείσω εδώ πέρα όλο αυτό. Εδώ έχουμε τα... Ας το κλείσουμε, μωρέ. Το κλείσουμε γιόλο. Δεν χρειάζεται. Κλείνω και αυτό. Απλά θυμόμαστε ότι... Ναι. Ναι. Εδώ είναι... Redstone. Κάθε... Τι έχω κάνει εδώ. Το έχω μπερδέψει λίγο. Για να βλέπω την κατασκευή θέλω τώρα. Να είναι συμμετρική. Γάμο το CD μου. Λοιπόν, παιδες μου, νομίζω βρήκα τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ πίσω είναι το πιστόνι. Εδώ είναι το πιστόνι, από κάτω. Εδώ είναι το πιστόνι. Οπότε, το tripwire, ελπίζω να μην ενεργοποιεί το πιστόνι. Ή να το φέρουμε πιο εδώ για να μην μας ενεργοποιεί το πιστόνι. Ωραία. Θα κλείσουμε οπότε και αυτό. Και θα φέρουμε το tripwire εδώ. Απλά για να μην μας ενεργοποιεί το πιστόνι. Εμείς θέλουμε το πιστόνι να το ενεργοποιούμε. Με... πώς το λένε. Με τα repeater. Ωραία. Το ενώσαμε. Φύγεσαι από εδώ. Ωραία. Δουλεύει. Τώρα, πίσω ακριβώς από το tripwire, τέλος πάντων, όπως λέγεται αυτό το πράγμα, βάζουμε όλο ένα μπλοκ εδώ καταρχάς, ένα redstone εδώ και ένα redstone torch εδώ. Ωραία, ενεργοποιήθηκε από την πλευρά, το είδαμε, είναι πάρα πολύ απλό, το ίδιο και εδώ. Ένα redstone dust και εδώ πέρα ένα torch. Ωραία. Νομίζω πως η παγίδα μας είναι έτοιμη. Μισό λεπτά για να την καλύψουμε και αυτή. Για να δούμε πως θα είναι. Όχι. Εδώ πέρα πρέπει να προσέξουμε γιατί το torch δεν πρέπει να το κλείσουμε πάνω. Οπότε για άλλη μια φορά ξαναλέω. Αυτές οι κατασκευές επειδή θέλουν χώρο για να μην φαίνονται. Καλό θα είναι να τις κάνετε σε υπόγεια. Ωραία. Ελπίζω να είναι κατανοητά αυτά που σας λέω. Μην σας μπερδεύω ιδιαίτερα. Σε υπόγεια αυτές οι κατασκευές, παιδιά, τα σπάνε. Έλα, μην το κάψουμε. Σε υπόγεια αυτές οι κατασκευές τα σπάνε. Στην επιφάνεια είναι λίγο δύσκολο. Γιατί έχει πολλά σημεία τα οποία ο άλλος μπορεί να το καταλάβει πάρα πολύ εύκολα ότι έχετε στήσει παγίδα. Και ρε μάνα μου, όπως και να το κάνεις, είναι αλλιώς το πράγμα στο υπόγειο. Λίγο σκοτεινά να το έχεις, ο άλλος δεν θα το παρατηρήσει. Λοιπόν, δεν έχουμε, πώς τα λένε, pressure plate, έχουμε κατευθείαν το tripwire. Οπότε, γιολάρεις, και ξανακλίνει καπάκια, έτσι, το παρατηρήσατε. Και όποιος πέσει... τον ήπια εκείνος. Πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ εύκολη παγιδούλα. Ελπίζω να σας βοηθήσει. Και με κάποια τέτοια μικρά πραγματάκια που θα φτιάχνουμε κάθε φορά, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να καταλάβετε τη χρήση της redstone. Ωραία.
Θα κάνουμε έτσι μικρές κατασκευές, ώστε να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια πράγματα όπως το Tripwire για δικό μας όφελος. Καταλάβατε? Λοιπόν, παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο, ίσως να σας κούρασα λιγάκι. Ελπίζω να μάθατε κάτι ή να σας άρεσε και να το χρησιμοποιήσετε κάπου. Like αν σας άρεσε, dislike αν δεν σας άρεσε, πείτε μου το λόγο που δεν σας άρεσε. Τα social media, όπως Facebook, Twitter, Twitch, είναι στην περιγραφή. Ακολουθήστε μας και σύντομα θα σας ενημερώσουμε για το καινούργιο πρόγραμμα. Τι άλλο, subscribe αν δεν έχετε ήδη κάνει, για να ενημερώνεστε για τα καινούργια μας βίντεο. Και σύντομα έρχονται και νέα για το σερβερ. Φιλιά πολλά σε όλους, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye σας! Τσίου!